Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο δεύτερο βίντεο που θα σας δείξω πώς θα βάψετε το επιτραπέζιο Descent. Σήμερα θα βάψουμε μάγους, σκελετούς, λύκους και λυκανθρώπους. Σε αυτό το σημείο θέλω να επαναλάβω ότι η ποιότητα βαψίματος είναι επίπεδου tabletop, δηλαδή μέτρια ποιότητα αλλά εξαιρετική για παιχνίδι. Ξεκινάμε λοιπόν με τους λύκους, το οποίο το βασικό τους χρώμα είναι το leather brown. Στη συνέχεια, αναζεύγει θα τους βάψουμε διαφορετικούς για να μην έχουμε 6 ίδιους λύκους. Έπειτα, με Charles Brown θα δημιουργήσουμε τις πρώτες σκιές κυρίως κάτω από την κοιλιά. Τέλος, με μαύρο θα κάνουμε τις σκληρότερες σκιές. Τους τελευταίους 2 λύκους θα τους περάσουμε και λίγο μαύρο από πάνω για να τους κάνουμε σκουρότερες από τους άλλους. Τους επόμενους 2 λύκους θα τους βάψουμε με Beast Brown και τους υπόλοιπους θα τους φωτίσουμε με το ίδιο χρώμα. Με κάκι θα βάψουμε τους 2 τελευταίους λύκους. Με Wolf Grey θα χτίσουμε τα φωτίσματα. Μην το βλέπετε πολύ έντονο, μόλις στεγνώσει θα ισορροπήσει. Αφού τα χρώματα στεγνώσουν καλά, θα περάσουμε όλους τους λύκους με καφέ και μαύρο wash. Μην φοβηθείτε να βάλετε αρκετό wash, αφού σε λίγο θα ξαναφωτίσουμε. Με US Flat Brown και την τεχνική του στεγνού πινέλου, θα φωτίσουμε κυρίως τους σκουρόχρωμους λύκους. Συνεχίζουμε με Sand Yellow και την τεχνική του στεγνού πινέλου στους ανοιχτόχρωμους λύκους. Τώρα με Ivory, σχετικά πυκτό, θα βάψουμε τις λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν κυρίως με τα μάτια και τα δόντια. Αντίθετα, με πολύ αραιωμένο μαύρο θα κάνουμε τις λεπτομέρειες γύρω από το μάτι και την κόρη του ματιού. Θα χρησιμοποιήσουμε ως βάση για τα νύχια το Insignia Blue και έπειτα θα το φωτίσουμε με Wolf Grey. Τέλος, βάφουμε τις βάσεις μαύρες και ειδού το αποτέλεσμα. Πάμε και στους λυκανθρώπους. Και αυτούς θα τους βάψουμε αναζεύγη διαφορετικούς. Ξεκινάμε με Dwarf Skin. Τους επόμενους 2 με Elf Skin Tone. Με Tan. Και τους τελευταίους 2 με Dead Flesh. Τώρα με Beast Brown θα βάψουμε το τρίχωμα της κεφαλής. Το δερμάτινο φουστοειδές πράγμα που δεν ξέρω πώς λέγεται το έβαψα με Charles Brown. Με Bone White θα βάψουμε τους επιδέσμους. Και μια άσπρη κούκλα που είναι πάνω στο δερμάτινο φουστοειδές, το οποίο συνεχίζω να μην ξέρω πώς λέγεται. Okay, όσοι ξέρετε, αφήστε κανένα σχόλιο να μάθουμε οι υπόλοιποι πώς λέγεται. Ώρα για τα washes. Εφαρμόζουμε sepia wash κυρίως στα ανοιχτόχρωμα μέρη, ενώ στα υπόλοιπα όπως το τρίχωμα της κεφαλής εφαρμόζουμε καφέ. Στους άλλους μισούς, αντί για σέπια, θα χρησιμοποιήσουμε flesh wash για να δώσουμε μια πιο σκούρη επιδερμίδα. Με random tan και την τεχνική του στεγνού πινέλου θα εφαρμόσουμε κυρίως φωτίσματα στα μαλλιά και στα πρόσωπα κυρίως των ανοιχτόχρωμων λυκανθρώπων.
Άιβορη για τα μάτια και τα δόντια. Και αραιωμένο μαύρο γύρω από τα μάτια και στις κόρες των ματιών. Και ναι, ξέχασα να κινηματογραφήσω τους λυκανθρώπους πριν τους δώσω. Συνεχίζουμε με τους σκελετούς. Για μεγαλύτερη ευκολία αστάρωσα τους σκελετούς με Bone White Primer. Έβαψα όλα τα ξύλινα και δερμάτινα μέρη με Beast Brown. Και αυτοί για να ξεχωρίζουν θα βαφτούν ξεχωριστά ένα ζεύγι. Τους δύο πρώτους τους έβαψα με Goblin Green. Τους επόμενους δύο με Hot Orange. Και τους δύο τελευταίους με Electric Blue. Όπως και οι λυκάνθρωποι, και αυτοί έχουν δερμάτινα φωστάκια που δεν ξέρουμε πώς λέγονται, τα οποία τα έβαψα με Leather Brown. Τις φαρέτρες τις έβαψα με Cold Grey. Με Chainmail Silver έβαψα τις μύτες από τα τόξα και τα μεταλλικά βραχιολιά στα χέρια. Με Sepia Wash πέρασα σχεδόν όλη τη φιγούρα εκτός από τη φαρέτρα που την πέρασα με μαύρο wash. Με Bone White και την τεχνική του στεγνού πινέλου πέρασα όλα τα κοκάλινα μέρη. Και ειδού η πολύ γρήγορα βαμμένη και εύκολη σκελετή μας. Ο πελάτης μου ζήτησε όλοι οι μάγοι να είναι διαφορετικά βαμμένοι. Έτσι όλοι οι μάγοι βάφτηκαν με διαφορετικά χρώματα και σχημάτισαν το ουράνιο τόξο. Ο πρώτος βάφτηκε με Radium Tan. Τον επόμενο τον έβαψα με Orange Fire. Ειδικά τα ανοιχτόχρωμα χρώματα, για να έχουν περισσότερη καλλυπτικότητα, δεν τα ρεώνω σχεδόν καθόλου και τα χρησιμοποιώ κατευθείαν από το μπουκάλι. Ήδη εργοστασιακά είναι αραιωμένα και με πίεση γύρω στα 20 PSI στον αερογράφο ψεκάζονται με μεγάλη άνεση. Αντίστοιχα, τους υπόλοιπους τους έβαψα με Bloody Red, Magic Blue, Alien Purple και Sorby Grey. Με Dark Flesh Tone ξεκίνησα να χτίζω σκιές τους ανοιχτόχρωμους μάγους. Έπειτα με Hal Red το κόκκινο μάγο. Εδώ έχω αραιώσει το χρώμα περίπου 1:1 και η πίεσή μου είναι περίπου στα 20 PSI. Συνεχίζουμε με Imperial Blue στην μπλε και την μου φιγούρα. Τον τελευταίο μάγο το σκίασα με Black. Ξανά από την αρχή, αυτή τη φορά για τα φωτίσματα. Ξεκινάμε με Moon Yellow. Sun Yellow. Hot Orange. Electric Blue Aliens Purple
και Stonewall Gray. Τα πρόσωπα και τα χέρια τους τα έβαψα με Elf Skin Tone. Τα παπούτσια και το ραβδί βάφτηκαν με Beastie Brown. Με το ίδιο χρώμα έβαψα και αυτά τα χαριτωμένα μουστάκια. Με στεγνό πινέλο και bone white θα περάσουμε τις νεκροκεφαλές και έτσι θα μετατραπούν σε κοκάλινες. Εφάρμασα sepia wash σε όλα τα μέρη που έχουν επιδερμίδα και στους ανοιχτόχρωμους μάγους πάνω στους μανδύες τους. Τους υπόλοιπους μάγους τους πέρασα το αντίστοιχο wash με το χρώμα που έχουν. Τη μεταλλική κεφαλή του σκύπτρου την έβαψα με polished gold. Χρησιμοποιώντας ένα πολύ λεπτό και μακρύ πινέλο, εφάρμοσα dead white στα μάτια. Τέλος, με μαύρο θα βάψουμε τις κόρες των ματιών και τις βάσεις. Φτάσαμε λοιπόν για άλλη μια φορά στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να σας άρεσε, μπορείτε να με ακολουθήσετε σε όλα τα social media, να αφήσετε σχόλια από κάτω, να εγγραφείτε στο κανάλι μου και ελπίζω να τα πούμε μαζί την επόμενη φορά. Γεια χαρά!